Μπορεί ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Νίκος Παναγιωτόπουλος να δηλώνει ότι υπάρχει σχέδιο για δημιουργία χώρου 48 ώρες φιλοξενίας μεταναστών και προσφύγων στην Κρήτη και ότι είναι σε συζήτηση με τις τοπικές κοινωνίες. Ωστόσο, καμία ανοίξη δεν έχει γίνει στους Δήμους και στην Αντιπεριφέρεια Χανίων που εξακολουθούν να σηκώνουν μόνοι τους το βάρος. Με εξαίρεση μια κουβέντα που είχαμε κάνει με τον κύριο Κερίδη, τον τότε Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, ο οποίος πρότεινε 1-2 δομές στην Κρήτη. Προσωρινής φιλοξενίας, δεν έχει γίνει. Όχι, δεν έχουμε μέχρι τώρα εμείς επαφή, εγώ προσωπικά και ο Δήμαρχος, με κάποιον από το Υπουργείο, ούτε με τον Υπουργό, ούτε με τους υφυπουργούς. Εμείς προσπαθούμε μόνοι μας. Σήμερα ο Δήμος Χανίων προετοιμάζεται να δεχτεί στις εγκαταστάσεις των παιδικών κατασκηνώσεων του Καλαθά την τελευταία φουρνιά με τους 53 μετανάστες που αποβιβάστηκαν στη Γάβδο. Πρόκειται για 42 Πακιστανούς, 8 Αιγύπτιους και 3 Σουδανούς, οι οποίοι διανυχτέρευσαν χθες στο ακριτικό νησί και το απόγευμα μεταφέρθηκαν με το πλοίο της γραμμής στην Παλαιόχωρα. Εξαιτίας μιας έκθεσης, επικείμενης έκθεσης, η οποία θα λάβει χώρα στον χώρο της Αγιάς, αφού ξέρουμε όλο την εκθεσιακό κέντρο, αυτή τη φορά οι μετανάστες θα έρθουν σε εμάς στην κατασκήνωση. Εμείς ήμασταν ήδη σε συνεννόηση, το γνωρίζαμε εδώ και πολύ καιρό, οπότε έχουμε ήδη έτοιμα τα σπίτια στην κατασκήνωση. Είμαστε καθόλου έτοιμοι, έχουμε φροντίσει για το φαγητό, οπότε δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για τον κόσμο. Ο Δήμος Χανίων, θα το πω πολλές φορές, είναι ανθρώπινος, δείχνει και ξέρει να δείχνει την αλληλεγγύη του. Παρά τον τεράστιο όγκο μεταναστών που καταλήγει στις νότιες ακτές του νησιού και που καλείται να διαχειριστεί στις περισσότερες των περιπτώσεων ο Δήμος Χανίων, το κράτος εξακολουθεί να είναι απόν, με το αρμόδιο Υπουργείο Μετανάστευσης να περιορίζεται σε αναφορές για σχέδια επί χάρτου. Χρειάζεται ένας χώρος, ας βρει το δημόσιο, ας εννοηθεί με τους Δήμους. Να βρεθεί ένα τέτοιο χώρο λοιπόν, στον οποίο θα μπορούν, τηρώντας συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας, για 2-3 μέρες μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες, να φεύγουν στην Αθήνα οι άνθρωποι, να μπορούν να ζουν σε συνθήκες πράγματι ανθρώπινες και πολιτισμένες. Το βέβαιο είναι ότι ο εκθεσιακός χώρος της πρώην περιφερειακής αγοράς, που χρησιμοποιήθηκε την περίοδο του καλοκαιριού για την προσωρινή φιλοξενία μεταναστών, δεν μπορεί να πάρει μόνιμο χαρακτήρα, με την Αντιπεριφέρεια Χανίων να καλεί το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου να αναλάβει την ευθύνη.